αποφασίσατε να διδάξετε, όχι να διδάξετε, να παρουσιάσετε αυτό στη σχολή, στα σχολεία? Σκεφτήκαμε ότι θα παρουσιάσουμε το 26ο φεστιβάλ μέσα από το παιχνίδι, από το τραγούδι και από το θέατρο. Και γι' αυτό με ανακυκλωμένο υλικό που βρήκαμε, ζωγραφίσαμε την φετινή αφίσα του 26ου φεστιβάλ και μέσα από το μεγάλο παζλ θέλαμε να έχουμε και τη συμμετοχή των μαθητών αλλά και των δασκάλων. Γι' αυτό λοιπόν και όταν ήρθε ο χρόνος Τετάρτη Δημοτικού, δεν πηγαίνεις? Όταν ήρθε ο χρόνος που παίξαμε με την Τετάρτη Δημοτικού, μέσα σε όλο το παιχνίδι ήταν με ποιον τρόπο θα συνεργαστούν οι δάσκαλοι και εσείς για να δημιουργηθεί το μεγάλο παζλ της αφίσας του 26ου φεστιβάλ. Και μέσα από αυτήν τη δημιουργία υπάρχει μία λέξη πολύ σπουδαία που είναι η λέξη συνεργάζομαι. Μπορεί να είμαστε διαφορετικοί, αλλά βέβαια η συνεργασία φέρνει πάντα ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Πώς δημιουργήθηκε το κάμερα Ζυζάνιο? Λοιπόν, το κάμερα Ζυζάνιο ξεκίνησε πριν από 23 χρόνια, λίγο μετά από όταν ξεκίνησε το φεστιβάλ. Και ξεκίνησε, ήταν ιδέα τριών, του Νίκου του Θεοδοσίου, του Δημήτρη του Σπύρου και του Χρήστου του Κωνσταντόπουλου, που είναι οι δύο αυτούς είναι σκηνοθέτες, ο τρίτος είναι δημοσιογράφος και τους άρεσε να ψάζαν πάρα πολύ ταινίες και τα παιδιά για την κινηματογραφική εκπαίδευση. Και έτσι μετά από προβολή στην προβολή ξεκίνησε και το κάμερα Ζυζάνιο. Και στο μοντάζ της αίθουσες στα ρεπορτάζ 26 χρόνια στο φεστιβάλ παιχνίδι. Μπορείτε να μου εξηγήσετε με λίγα λόγια τι είναι το θεατρικό παιχνίδι? Είναι μία ευκαιρία για δράση που μπορεί να οργανωθεί ή σε ανοιχτό ή σε κλειστό χώρο και που αυτή η δράση θέλει να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να συνεργαστούν παίζοντας και αυτοσχεδιάζοντας πάνω σε θέματα που μπορεί εμείς οι μεγάλοι να ξεδιπλώσουμε, αλλά βέβαια το σπουδαιότερο είναι και σε πάνω σε θέματα που τα παιδιά που συμμετέχουν προτείνουν. Και σήμερα εδώ στο σχολείο ήταν μεγάλη χαρά, γιατί αφορμή της δράσης που αναπτύξαμε τμηματικά με τα διαφορετικά τμήματα ήταν η έναρξη του 26ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Ολυμπίας. Πρόσεξε, Ειρήνη, μην αποτύσεις. Δεν πιστεύω ότι θα προλάβω να παίξω όλες τις τάξεις. Και όμως προλάβαμε. Πόσα χρόνια ασχολείστε με το κάμερα σας? Εγώ ή η ομάδα? Γενικώς η ομάδα. Η ομάδα γενικώς έρχεται στο φεστιβάλ εδώ και λίγα πόσα χρόνια, 14. Περίπου 14 χρόνια έρχεται στο φεστιβάλ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο, ζωντανό. Κάναμε με τα χρώματα, τους λαμπύρινθους. Ήταν πολύ ωραίο. Θέλω να πω ότι μ' άρεσε πάρα πολύ και μ' άρεσε ειδικά όταν για να φτιάξουμε την αφίσα που είχαμε πει κάτω από ένα σεντόνι, ένα χαρτό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, όλα ήταν ωραία και είχε πλάκα που ήταν μέσα στην αποθήκη με τα κουκιά. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ καλό, μπορεί και να μην το ξαναδείξουμε ποτέ.
συμμετέχει και στο μέλλον. Μπορεί. Πολύ ωραία εμπειρία. Πολύ ωραία εμπειρία. Ειδικά σήμερα, ειδικά φέτος που είναι τελικά μας κανένα, κάνουμε ωραίες αναμνήσεις και ελπίζω να το ξανακάνουμε στο μέλλον. Ότι ήταν πολύ ωραία και ήταν διασκεδάσεις.